για να μπορέσει να αντέξει την πίεση από τη δουλειά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να ισορροπήσει τη δουλειά και την προσωπική του ζωή. Mm. Πήγες να ρωτήσεις κάτι, κάτι ναι, που ήθελες. Κάτι πήγα, ναι. Το επαγγελματικό όσον αφορά κυρίως το μεταφέρει από τη δουλειά στο σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα, έτσι. Mm. Και από το σπίτι στη δουλειά. Και το ανάποδο, έτσι. Mm. Γιατί όταν έχουμε δύο γονείς οι οποίοι εργάζονται και πιέζονται πάρα πολύ στη δουλειά τους, θα το φέρουν στο σπίτι. Mm-hmm. Θα δημιουργηθεί μια ένταση στο σπίτι. Προφανώς λοιπόν πλέον το σπίτι δεν είναι ο χώρος που ηρεμούν, νιώθουν καλά, ξαναγεμίζουν την μπαταρία τους. Μια... Και έτσι αυτό το κλίμα του σπιτιού μεταφέρεται το πρωί ξανά στη δουλειά. Και γίνεται ένας κύκλος στην ουσία. Ένας κύκλος ο οποίος δεν σπάει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί όλα, δεν υπάρχει ισορροπία. Γιατί μας έχει γίνει συνήθεια να μεταφέρουμε τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι ή από το σπιτιού. Ναι, και όλος ο κόσμος νιώθουμε ότι κάνει το ίδιο. Δηλαδή, πας στη δουλειά σου να δουλέψεις και εκεί που κάθεσαι στο γραφείο σου και ο διπλανός σου έχει ακριβώς την ίδια πεσμένη διάθεση. Ναι. Δηλαδή, κυκλοφορείς στον δρόμο και δεν βλέπεις πλέον χαρούμενους ανθρώπους, αλλά νομίζεις ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και λες εντάξει, τώρα όλοι δύσκολα περνάμε, είναι δύσκολοι καιροί και δεν ασχολείται κάποιος για να το βοηθήσει όλο αυτό. Με προκαλείς να κάνω μια ερώτηση, έτσι να, σαν παρένθεση, όχι τόσο. Τα ψυχολογικά θέματα, τα θέματα τα ψυχολογικά υγείας είναι σε ένα βαθμό αποδεκτά επιστημονικά ότι είναι κολλητικά, να το πω έτσι πολύ απλά, ή όχι? Τι καμία σχέση. Το πήρα αφορμή από αυτό που έλεγες πριν, ότι είμαι εγώ, έχω τα δικά μου, οικογενειακά, οικονομικά, οτιδήποτε, πάω στο γραφείο. Αυτή την τη μιζέρια που νιώθω εγώ, έτσι, το πρόβλημά μου, έτσι, να το πω πιο όμορφα τέλος πάντων, δεν μπορεί, θα τη μεταφέρει στο διπλανό μου. Αχα, ο οποίος θα έχει αντίστοιχα δικά του. Αυτό εννοούσα, το είπα έτσι, δηλαδή δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Η αλήθεια τώρα πήρα αφορμή. Είναι σε ένα βαθμό. Απλά έτσι λίγο σταμάτησε, γιατί έχω ακούσει ακόμα κι αν η σχιζοφρένεια κολλάει. Γι' αυτό όταν άκουσα τη λέξη κολλητική. Όχι, δεν έχω φτάσει και τις απορίες δεν έχω ακόμα. Επαγγελματικά, πολλοί άνθρωποι. Και sorry που διακόπτω για τη συνέχιση της κουβέντας. Πολλοί άνθρωποι σήμερα πιέζονται επαγγελματικά και αυτό το συζήταγα προχθές με κάποιον συνάδελφο. Όπου πραγματικά έχει πιεστεί πάρα πολύ στη δουλειά σε σημείο να παραιτηθεί. Και του λέω, εντάξει, έχεις κάτι άλλο? Και μου λέει, όχι. Ναι, και θέλω να φύγω. Του λέω, εντάξει, πώς θα το αντιμετωπίσεις? Δηλαδή, δες λιγάκι την κατάσταση που είσαι, συνειδητοποίησε που βρίσκεσαι και δες αν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και αφού το ξανασκέφτηκε, και αυτό που μου είπε είναι ότι ευτυχώς λέει που το συζητήσα μαζί. Θέλουν να συζητάνε, έχουμε πάψει νομίζω να επικοινωνούμε. Αυτό είναι ένα κάτι δεύτερο ζήτημα κόλαφος. Ναι, η επικοινωνία είναι το κάτι άλλο αυτή την εποχή. Έχουμε απομακρυνθεί εντελώς. Αλλά να πάω λίγο στο ερώτημα του Λουλέ για να επιστρέψω στο κομμάτι μετά της επικοινωνίας. Αν λοιπόν τα ψυχολογικά αυτά θέματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας είναι μεταδοτικά. Και ναι και όχι. Και τι εννοώ? Υπάρχουν δύο παράγοντες που σχετίζονται με το αν μεταδίδονται ή όχι. Το ένα είναι η δυναμική της ομάδας και το άλλο είναι η ψυχολογία της μάζας. Δηλαδή, η δυναμική της ομάδας αφορά το ότι όταν εγώ βρίσκομαι σε έναν χώρο καθημερινά με κάποιους ανθρώπους, συναδέλφους μου που συνεργάζομαι ή απλά εργάζομαι στον ίδιο χώρο, εμείς αυτή η ομάδα δημιουργεί μια δυναμική μεταξύ της. Δηλαδή, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Σωστά. Σκέψου δηλαδή κάποιος να έχει πεθάνει η μητέρα του και οι άλλοι πέντε να το γνωρίζουν, αμέσως η ψυχολογία τους επηρεάζεται. Ακόμα και αν δεν τους αφορά, ακόμα και αν δεν συμβαίνει στους ίδιους. Αυτή είναι η δυναμική, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί μια ομάδα και το πώς το ένα μέλος επηρεάζει το άλλο. Άρα με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται σε εισαγωγικά. Σε ένα βαθμό. Αν ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου και εργάζεται και συνεργαζόμαστε είναι καλά ψυχολογικά, νιώθει καλά με τον εαυτό του, έχει βοηθήσει τον εαυτό του σε κάποια θέματα, τότε ίσως να μπορέσει να βοηθήσει και εμένα να πάρω μια μικρή ανακούφιση ή να το συζητήσει μαζί μου όπως και Απόστολος. Να κάνει κάτι εκείνος για μένα που πάλι επηρεάζει τη δυναμική της ομάδας, αλλά από την αντίθετη πλευρά από αυτή που λες εσύ. Αν όμως ο άνθρωπος απέναντί μου έχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα στο σπίτι του, ή επίσης πιέζεται τη δουλειά του, ή επίσης δεν νιώθει καλά, τότε κουμπώσαμε. Το εντείνεις και εσύ ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η ψυχολογία της μάζας είναι ουσιαστικά αυτό που πάθαμε εμείς στην Ελλάδα.
Δηλαδή, η οικονομική κρίση ξεκίνησε από την τηλεόραση. Συμφωνώ απόλυτα. Κανείς δεν το είχε καταλάβει. Συμφωνώ απόλυτα. Μέχρι να βγουν τα δελτία ειδήσεων. Μέχρι τουλάχιστον το 2011 που έγινε και λίγο επηρέαση στις τσέπες μας. Αλλά νομίζω μέχρι τότε. Ακριβώς. Αλλά σκέψου το εξής, ότι η κρίση ξεκίνησε το 2008 και εμείς αρχίσαμε να το νιώθουμε στη τσέπη μας το 2011. Μέχρι τότε έχουμε 3 χρόνια επιπλήσματος ότι η οικονομία της χώρας. Κατήθειας, αρνητικής καταναλωτικής ψυχολογίας. Μπράβο, πόσα μαγαζιά κλείσανε, πόσες ληστείες έχουν αρχίσει να γίνονται, πόσο φτωχοί άνθρωποι, το επίπεδο της φτώχειας στην Ελλάδα. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα βλέπει αυτές τις ειδήσεις, είναι λογικό να αρχίσει να επηρεάζεται και να προβληματίζεται. Φυσικά. Άρα μαζεύεται. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέγεται στην αρχή σε μια μορφή αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Mm-hmm. Αυτή είναι η ψυχολογία της μάζας. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πάλι μπορεί να μεταδοθεί αυτό. Κατάλαβα. Επομένως, σε έναν βαθμό, εγώ βασικά τι ήθελα να ρωτήσω, ότι αυτό αν είναι αποδεκτό επιστημονικά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όταν εγώ δεν είμαι καλά, θα το μεταφέρω στο διπλανό με κάποιο τρόπο. Ή όταν είμαι καλά, θα το μεταφέρω. Ναι, υπάρχει ένα πείραμα που είχε γίνει. Αυτό αφορά περισσότερο τη δυναμική της ομάδας και το αναφέρω για να δείξω πόσο πολύ επηρεαζόμαστε από τους διπλανούς μας. Είχαν λοιπόν, ήταν 30 φοιτητές σε ένα αμφιθέατρο και τους είχαν βάλει ένα χαρτί με 3 γραμμές. Okay. Η μία γραμμή ήταν σαφώς πιο κοντή από όλες τις υπόλοιπες. Μία ήταν ενδιάμεση και μία πιο μεγάλη. Οι 29 φοιτητές ήταν συνεννοημένοι να δηλώσουν ότι η μικρότερη γραμμή είναι και μεγαλύτερη. Είναι και μεγαλύτερη από τη μεσαία. Έτσι. Επομένως, όταν άρχισαν να τους ρωτάνε, άρχισαν να λένε όχι μικρότερη, όχι μικρότερη, όχι μικρότερη, με αποτέλεσμα και ο 300ος που δεν ήταν μέλος αυτής της συνεννόησης να πει ότι όντως αυτή είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, άρα μπορεί να μου διαφεύγει μια λεπτομέρεια, κάποιες λεπτομέρειες στο πείραμα, αλλά η ουσία ήταν αυτή, το πώς επηρεαζόμαστε από το σύνολο. Άρα, επαναρχόμαστε και εγώ σε αυτό που έλεγα πριν, αυτή την εποχή της γενικευμένης κρίσης, τέλος πάντων, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι βγαίνουμε από αυτήν, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτή την πενταετία, εξαετία που βιώνουμε, το κυρίαρχο θέμα το οποίο αντιμετωπίζεις σε περιστατικά είναι οικονομικής, έτσι, οικονομικών καταβολών. Εκεί είναι το θέμα. Είναι αυτή η βάση. Όχι. Είναι, όχι. Ποια είναι η κατηγορία η πρώτη που έρχεται και αντιμετωπίζει πρώτη. Θα έλεγα... τι εννοείς σαν κατηγορία, συγγνώμη. Σαν λόγος που δεν είναι καλά κάποιος και θέλει εσένα να τον βοηθήσεις. Όχι. Δεν είναι ο οικονομικός. Δηλαδή σε ποσοστό, έτσι, αν καταλάβω. Γιατί από όσο είμαστε εκτός του χώρου σου, θα πιστεύαμε ότι το οικονομικό είναι που έχει φέρει έτσι, πιο κοντά κάποιον σε έναν ψυχολόγο. Όχι, δεν είναι καθόλου το οικονομικό. Ίσα-ίσα ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα οικονομικό πρόβλημα σοβαρό, δεν θα πάει σε έναν ψυχολόγο. Α, είναι το τώρα. Είναι και το... Εκτός το ότι θα είναι μια υπηρεσία που θα πρέπει να πληρώσει, άρα δεν το σκέφτεται, θα απευθυνθεί ίσως σε κάποιο δήμο ή σε κάποια μη κυβερνητική οργάνωση. Εκτός από αυτό, οι περισσότεροι θα προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα, δηλαδή ξέρουν τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει. Περισσότερος κόσμος έρχεται για να καταλάβει τι τον δυσκολεύει, να λύσει κάτι το οποίο τον δυσκολεύει. Ξέρει ότι αν έρθει τον ψυχολόγο, ο ψυχολόγος δεν τον βοηθήσει να βρει χρήματα. Άσχετα που μπορεί. Mm-hmm. Δηλαδή με τη δική μας καθοδήγηση, όχι στο τι να κάνει, αλλά βοηθώντας τον να σκεφτεί με τεχνικές επιλύσεις προβλημάτων, να μπορέσει να οδηγηθεί σε κάποιες λύσεις. Οι κυρίαρχοι λόγοι που έρχονται έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που είπε ο Απόστολος πριν, την έλλειψη επικοινωνίας, τη μοναξιά, τα οποία φυσικά σχετίζονται και με τις διαταραχές που ανέφερα στην αρχή, δηλαδή αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, συναισθηματικές διαταραχές, σχετίζονται με την έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Η κατάθλιψη γίνει μάστιγα τελικά, έτσι, δηλαδή όλο και περισσότερο κόσμο βλέπουν να αγγίζει. Κοίτα τώρα, αυτό που εμείς λέμε κατάθλιψη και κλινική κατάθλιψη δεν είναι αυτό που λέει ο κόσμος έξω. Εμείς ως ειδικοί έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια για να αξιολογήσουμε αν η συμπεριφορά που βλέπουμε, τα συμπτώματα τα οποία διακρίνουμε, αφορούν ένα μίσον καταθλιπτικό επεισόδιο, μια χρόνια κατάθλιψη, μια εποχή, δηλαδή το χωρίζουμε
για να μπορέσουμε να υπάρχουν κάποια στάδια. Ο περισσότερος κόσμος, όταν δεν κοιμάται καλά ή τρώει πάρα πολύ, δεν έχει διάθεση να κάνει πράγματα, θεωρεί ότι είναι σε κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ καλά δείγματα για να μπορέσει να έρθει σε έναν ειδικό για να δούμε εμείς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι αυτή η κατάθλιψη. Μάλιστα. Okay. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Πάντα μαζί μας η Όλα Λμπάκ θα μας βοηθήσει σε θέματα. Θα κοιτάξουμε να το, όσο μπορούμε να το κολλήσουμε για το κομμάτι το ασφαλιστικό, γιατί μην ξεχνάμε σε ασφαλιστική εκπομπή βρισκόμαστε. Επομένως, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ξανά εδώ.
to put in all of the papers. I'm not afraid. Μας αρέσει πολύ το τραγούδι, οπότε είπα να το κρατήσουμε λίγο μέχρι το τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και να δώσουμε λίγο συνέχεια στα θέματα τα σημαντικά της ψυχολογίας. Εγώ ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Έτυχε να πάω τώρα σε με... Σε ψυχολόγο. Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι, όχι. Το θα μ' άρεσε. Αλλά όχι, άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν... Πήγαμε με βάση τα νέα συμβόλαια που βγήκαν, λοιπόν, που λέγαμε πριν ότι έχουν εντάξει μέσα τους ψυχολόγους, και δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που εγώ το είπα, ομολογώ λίγο διστακτικά, γιατί ήθελα να δω λίγο να μου πει ο άλλος την ψυχολόγο, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω ανάγκη από ψυχολόγο, κατάλαβες αυτό το. Δείξαν τρομερό ενδιαφέρον. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, τους έλεγα ότι είσαι αυτό, είσαι νοσηλεία, είσαι διαγνωστικές. Και ψυχολόγο. Είπα αυτό, για να μην έχω αντίδραση περίεργη. Και μου έλεγα, α, για πες μου. Και λέω, άκου να δεις. Το συνδέω με το θέμα του ταμπού που λέγαμε πριν και το κατά πόσον έχει αλλάξει. Εγώ από αυτό και μόνο καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Οπότε, για να συνεχίσω λίγο το θέμα το ασφαλιστικό. Είχαμε πει εδώ σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι πλέον παρέχεται κάλυψη ψυχολόγου. Στην περίπτωση που έχεις κάποιο θέμα σοβαρό υγείας και αυτό σου αντιμετωπίσει πρόβλημα. Mm-hmm. Καταρχήν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω το βασικό. Πώς το βλέπεις? Δηλαδή, μιλάμε πλέον ότι πήραμε κάτι το οποίο είναι έτσι επιστημονικό, ψυχολογία κτλ. Και το δίνουμε πολύ μαζικά πλέον. Mm-hmm. Το θέλεις καλό, κακό? Τώρα, αν καταλαβαίνω σωστά, αυτό το οποίο λες είναι ότι καλύπτεται η υπηρεσία του ψυχολόγου σε περίπτωση που ένας άνθρωπος ασφαλισμένος αντιμετωπίσει ένα θέμα υγείας. Σωστά. Το οποίο συνοδεύεται από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Ακριβώς. Καλά κατάλαβα. Πολύ σωστά. Πώς το διακρίνεις? Εξαρτάται ποιο είναι το ψυχολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει να κάνει τις εξετάσεις του και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο, πιθανότατα να κάνει κατάθλιψη. Άρα εκεί δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, δηλαδή πάλι θα το κοιτάξεις διαγνωστικά, άλλο στη δουλειά του ψυχολόγου, ειδικά του κλινικού ψυχολόγου ή του ψυχολόγου υγείας, γιατί έχουμε διάφορες ειδικότητες, είναι να διακρίνει αν σαν διαταραχή ή σαν σύμπτωμα υπήρχε και πριν, που θα πάρει ένα ιστορικό, κατά πόσο σχετίζεται με την ασθένεια, αν έχει προκληθεί από αυτό, και να βοηθήσει κατά αυτή την περίοδο. Η ερώτησή μου, ίσως να με το εξέφρασα καλά, ήταν το ότι από σαν επαγγελματίας που είσαι, πώς σου φαίνεται η μαζικοποίηση? Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή επιστημονικά είσαι σε ένα επίπεδο α, ό,τι είναι αυτό, και τώρα αυτή η μαζικοποίηση ίσως, λέω εγώ σαν ερώτημα το θέτω, ίσως κάνει λίγο πιο ευτελές το θέμα, με τη λογική ότι ο καθένας μπορεί πλέον να πάει στον ψυχολόγο. Όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο ούτως ή άλλως εφαρμόζεται στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, στην Αγγλία το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει οπωσδήποτε ψυχολόγο. Και επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη λίστα αναμονής, ίσα-ίσα προσπαθούν να βρουν θεραπείες όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες και βραχυπρόθεσμες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Φυσικά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό το να έχεις έναν ψυχολόγο μέσα από ένα συμβόλαιο ή μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας για περιορισμένες συναντήσεις, γιατί δεν μπορεί να σε καλύψει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια. Δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό με το να απευθυνθείς μόνος σου. Αλλά για μια πρώτη βοήθεια ή σε μια συγκεκριμένη περίοδο ή όταν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα, σαφέστατα είναι ok. Αλλά εγώ έτσι το είδα προσωπικά. Ναι, δεν νιώθω ότι είναι κάτι που έτσι μειώνει την υπηρεσία. Ίσα-ίσα δηλώνει αυτό ακριβώς για το οποίο είναι. Είναι για όλο τον κόσμο και είναι εκεί για να βοηθήσει. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση, ναι, χρειάζεται. Και ας αναφέρεται μαζικά. Ούτως ή άλλως, οτιδήποτε και αν αναφέρεται σε ένα συμβόλαιο, παρότι που δίνεται σε όλους, δεν το χρησιμοποιούν όλοι. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Εντάξει, μπορεί να τους ενδιαφέρει και να λένε ότι παίζουν κι άλλα για την κατηγορία του ψυχολόγου, αλλά
αλλά μπορεί να ενδιαφέρονται για εκείνη τη στιγμή. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ καλό, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι εναρμονιζόμαστε λιγάκι με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Γιατί μπορεί τώρα να μην το σκέφτεσαι, αλλά όντως το παράδειγμα που ανέφερες πριν με κάποια σοβαρή πάθηση, κανείς δεν θέλει να το ζήσει αυτό. Αν θες μόνος του ή να μην έχει με κάποιο τρόπο να το, να το αντιμετωπίσει. Και κοίτα, είναι και πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος θέλει να πάει σε έναν ψυχολόγο για να ρωτήσει 5 πράγματα. Okay. Μπορεί και να μην θέλει να μην έχει κάποιο θέμα. Να μην ξεκινήσει θεραπεία, γι' αυτό έχουμε και τους ψυχολόγους που κάνουν συμβουλευτική και όχι ψυχοθεραπεία. Ναι. Να θέλει να πει, κοιτάξτε, το παιδί μου εμένα είναι στην εφηβεία, τι πρέπει να προσέξω. Κάνω, ναι. Οδηγίες που λέω, ναι. Ως ένα φιλωμένο. Ναι, ναι, κάπως ναι, έτσι ναι, δηλαδή. Ναι. Μας είπες στην αρχή ότι είσαι ψυχολόγος. Είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Και επαγγελματικό σύμβουλο. Αυτό το επαγγελματικό σύμβουλο θέλω να συζητήσουμε. Τι είναι το επαγγελματικό σύμβουλο. Μέχρι να τελειώσουμε σήμερα, ναι. Επαγγελματικό σύμβουλο είναι αυτό που ξέρουμε. Μάλλον το θέσω διαφορετικά. Το πιο οικείο στο αυτί μας είναι συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπράβο. Άρα, σωστά που κατάλαβα. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι το πιο οικείο στο άκουσμα που έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα οι επαγγελματικοί σύμβουλοι έχουν περιοριστεί στους εφήβους και δε στο μηχανογραφικό τους δελτίο για την τρίτη ηλικίου. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό η επαγγελματική συμβουλευτική. Η επαγγελματική συμβουλευτική αφορά συμβουλευτική καθοδήγηση και ενημέρωση για οποιαδήποτε θέματα αφορούν την εργασία. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενός ανθρώπου. Και όχι στην μόνο, εφηβική και όχι ηλικία μόνο. Όμως ή και μετά. Παιδική, εφηβική, ενήλικη, μέχρι και για τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να συνταξιοδοτηθεί μπορεί να πάει σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο για να τον βοηθήσει να αποφασίσει αν είναι η κατάλληλη στιγμή και τι θα κάνει με το χρόνο που θα του μείνει. Αυτό θα μπορούσαμε να παντρέψουμε όντως τελικά. Γι' αυτό το άκουσα και το κράταγα μέχρι τώρα, λέγοντας ότι στο μυαλό μου το δούλευα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργούμε στους πελάτες, έτσι, ότι μαζί με τον ασφαλιστικό σύμβουλο να έχεις και ένα επαγγελματικό σύμβουλο ψυχολόγο δίπλα για να υπομεταθεί. Μα ποιος θα το ήθελε, ποιος θα θέλει να το ήθελε, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο πάντρεμα, πιστεύω. Γιατί ο κόσμος ενώ έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει αρκετά θέματα στην καθημερινότητά του. Πάμε εμείς να του πούμε ποια είναι η ανάγκη του τελικά. Μπορεί να μην ξέρει καν εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην ξέρει καν ακριβώς. Πανικοβάλλεται και πιστεύω ότι με έναν επαγγελματικό σύμβουλο ή με την ψυχολογική υποστήριξη, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια πάντα, να μπορείς να έχεις καλύτερες αποδόσεις και επαγγελματικά, αλλά και τουλάχιστον να παίρνει και σωστές αποφάσεις. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύω ότι δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις. Η εμπειρία σου γιατί την... δεν μας έχουν μάθει, εγώ πιστεύω. Να παίρνουμε σωστά. Σίγουρα. Αυτό θα ρωτήσω την Ιόλα. Η εμπειρία σου από την αγορά στο θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης και της επαγγελματικής ψυχολογικής υποστήριξης. Πάει θετικά, δηλαδή πάμε, βλέπεις να. Κοίτα να δεις τώρα να το χρησιμοποιούν θετικά. Κάτι πράγματα που μπορούμε να καθίσουμε 4 ώρες. Το στίγμα δώσε μας. Θα σου πω το εξής. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δε, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι ψυχολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και οι επαγγελματικοί σύμβουλοι ψυχολόγοι που ασχολούνται με ενήλικες εργαζόμενους είναι ακόμα πιο λίγοι. Το θέμα είναι ότι η συμβουλευτική ή η καθοδήγηση ή η ψυχολογική υποστήριξη σε εργαζόμενους ή σε εταιρείες συνέβαινε πάρα πολύ από ανθρώπους που δεν είναι ψυχολόγοι, είναι οι λεγόμενοι coaches. Σε εισαγωγικά μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποιο επάγγελμα, κάναν κάποια σεμινάρια επικοινωνίας. Ξέρετε, έχετε μπει σε εταιρείες, έτσι, τα σεμινάρια περί συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς τα βάζουμε μέσα στη δουλειά μας και time management, τα οποία όμως είναι μέχρι εκεί και δεν είναι αυτό το οποίο βοηθάει πρακτικά στην επίλυση προβλημάτων για την πίεση που νιώθει κάποιος. Ερώτηση. Η διαδικασία που περιγράφεις, όχι όσον αφορά τους coaches, αλλά η δικιά σου, είναι κάτι εξατομικευμένο, όπως και η ψυχολογική αντιμετώπιση κάποιου? Όχι. Είναι μπορεί να περιβάλλον γίνει εργασίας, και ατομικά, ομαδικά, και ομαδικά, και εντός εργασιακού περιβάλλοντος, και εκτός. Και για τις διάφορες ιεραρχίες μέσα σε μια εταιρεία, και σίγουρα μπορεί να έχει να κάνει και με υποστήριξη,
και με εκπαίδευση για τη διαχείριση διαφόρων καταστάσεων. Ας πούμε, να σου πω το πιο απλό. Διαχείριση συνεργατών που είναι δύσκολοι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το λέω ευγενικά. Αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Σπαστική. Το, όχι σπαστική. Όχι, όχι. Να δουλέψω με έναν άνθρωπο που να έχει διαταραχή. Α, μάλιστα. Εγώ το έχω περάσει το σεμινάριο όταν μπήκα στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών πριν πολλά χρόνια. Άρα, όχι σε θέματα χαρακτήρα, σε θέμα. Με ψυχολόγο όμως, όπου μπορούσε να μας κάνει ταυτόχρονα coaching, ναι, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους πελάτες και πώς πρέπει να αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις. Γιατί και ο διπλανός μου, όπως είπε πολύ σωστά, μπορεί να μην είναι και με την καλή έννοια normal και πώς θα του βγει στην πορεία η δουλειά. Και γι' αυτό είχαμε και πολύ καλή δυνατή ομάδα. Και αυτό μας το, αν θες, υπήρχε ένα σωστό, ένας οδηγός, ας το πούμε, σωστής εκπαίδευσης από την αρχή. Mm-hmm, mm-hmm. Όλα αυτά που αντιμετωπίζαμε ήταν πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι σήμερα, αν μη τι άλλο, στις περισσότερες τις εταιρείες και επαγγελματικά γενικά στις επιχειρήσεις, χρειάζεται ένας τέτοιος επαγγελματικός coacher, mm-hmm, επαγγελματικός σύμβουλος και ψυχολόγος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Αφορά λοιπόν ομαδική διαχείριση. Και ατομική θα μπορούσε. Η ερώτηση δικιά μπορεί. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση λοιπόν. Άρα για να μπορέσεις να μπεις σε ένα τέτοιο επαγγελματικό χώρο, θα πρέπει να το διαγνώσει ο επιχειρηματίας που έχει τους υπαλλήλους από κάτω και θέλει να μεγιστοποιήσει την απόδοση της ομάδας του. Ή θα έρθει ένας υπάλληλος με δικό του πρόβλημα. Και από τις δύο πλευρές μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ένας υπάλληλος έρχεται και με βρίσκει εμένα στο γραφείο μου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εκείνος. Mm-hmm. Ή το HR θέλει να δώσει ένα bonus, μια έξτρα παροχή στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Άρα, ψάχνει να βρει κάτι λίγο πιο χρηστικό που θα ανεβάσει την διάθεση και την αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Ή ένας επιχειρηματίας, ο οποίος και σαν παροχή μπόνους, αλλά βασικά γιατί θέλει να βοηθήσει την εταιρεία να πάει παρακάτω. Από όλες τις πλευρές μπορεί να συμβεί. Από όλες τις πλευρές. Πρακτικά. Και η τέταρτη πλευρά μπορεί να είναι να χτυπήσω εγώ την πόρτα της εταιρείας και να πω γεια σας, είμαι αυτό, μπορώ να διακρίνω ποιες είναι οι ανάγκες σας ή όχι. Πρακτικά τι ισχύει, δηλαδή αυτή την περίοδο ποιος έρχεται. Πρακτικά, επειδή οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα, πλέον ο επιχειρηματίας δεν έρχεται. Το HR προσπαθεί, αλλά κατά κύριο λόγο έρχονται οι εργαζόμενοι μεμονωμένα. Γι' αυτό σας είπα πριν, στην αρχή της συζήτησης που με ρωτήσατε, ότι το πρώτο που έρχονται είναι αγχώδεις διαταραχές και συναισθηματικές διαταραχές και το δεύτερο είναι τα επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν. Αναμενόμενο αυτή την περίοδο. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, οι εταιρείες, από ό,τι τουλάχιστον έχω ακούσει στον χώρο τον ασφαλιστικό, γενικά ο κόσμος έχει φοβερά θέματα αντιμετώπισης είτε αντιρρήσεων είτε ψυχολογικών, ψυχολογικής υποστήριξης. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μα μόνο στις ασφαλιστικές εταιρείες να πάμε, στο τμήμα των αποζημιώσεων. Έτσι, στα θέματα. Τι είναι το τμήμα αποζημιώσεων. Ορίστε. Να, ο άνθρωπος. Ψυχολογική καταπώνηση, Στο τμήμα αποζημιώσεων, έτσι, για οποιοδήποτε πρόγραμμα, ειδικά στο κομμάτι που αφορά υγεία, το να παίρνεις και να διαβάζεις τις εξετάσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ ή να έχεις ανθρώπους στο τηλέφωνο να σου λένε μα έπαθα αυτό, από το να σε βρίζουν ή να βλέπεις την πάθησή τους. Δεν χρειάζεσαι δίπλα σου έναν κούτσερ, έναν ψυχολόγο. Πώς θα πας. Πόσο δυνατός μπορείς να είσαι, βέβαια. 6 χρόνια έχω δει πολλά. Μπράβο, πες μας από αυτό. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Θα είναι live η συνεδρία. Όχι, να μας πει καταρχήν πώς άντεξες, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε εδώ πέρα ότι έπρεπε να έχεις δει κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι σίγουρο, δεν άντεξα. Δεν άντεξα, όχι. Δεν αντέχεις κάτω από πολλές ψυχολογικές πιέσεις και αν έχεις και πολλά θέματα. Εντάξει, έτυχε να έχουμε. Ποια είναι το κινητό. Αυτό είναι η ερώτηση. Ποια είναι το κινητό. Δεν πειράζει. Θεωρώ ότι 6 χρόνια ήταν αρκετά μεγάλη εμπειρία, καλή εμπειρία. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μπορούσες να το αντιμετωπίσεις και αυτό το είχα πάρει σαν απόφαση δική μου προσωπική, ότι η δουλειά μένει στη δουλειά και δεν συνεχίζω να την βγάζω εκτός γραφείου. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ίσως αν θες που μπόρεσα να καταφέρω εκείνη την εποχή.
Βέβαια, άλλες οι αντοχές, άλλες οι. Δεν το κάνουν όλοι, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά το ερώτημα ήταν αυτό. Προσπαθώ να αναδείξω ότι όλοι νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε και, όταν, και πότε πάμε και μιλάμε σε κάποιον ειδικό, όταν έρθει πλέον το μπαμ. Μου θυμίζει λίγο το ιατρικό κομμάτι, έτσι, παύλα ασφαλιστικό, που καταλήγει κάποιος, δεν κάνει check-up, δεν κάνει τίποτα. Όταν πια το αυλιασμένο. Μετά σου λέει. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ναι, κάπως αυτή, αυτή είναι η ιστορία. Για πάμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ξανά εδώ. You got the love.
Η ώρα ακούγατε τραγουδάκια, εμάς εδώ μας άνοιξε έτσι η διάθεση, η όρεξη. Βλέπουμε το mypsychology.gr, είναι το site μέσα από το οποίο μας συστήνεται η Όλα μαζί με την ομάδα της. Και φυσικά μέσα στο Facebook το mypsychology επίσης. Και τι να σας πω, το πω, εδώ έχει πάρα πολλά θέματα που και εμείς που έτσι ασχολούμαστε με ανθρώπους και απόστολες, δηλαδή έχουμε μια επικοινωνία, αλλά είναι πολλά θέματα που δεν τα έχουμε αναζητήσει πολύ έτσι όπως θα έπρεπε σε επιστημονική βάση. Έχουμε εδώ πέρα από διαταραχές, αυτό που έτσι μου κίνησε την περίεργη εμένα είναι εγκύτητα στις διαπροσωπικές σχέσεις μαζί και μόνοι το. Φαντάζομαι, χωρίς να το διαβάσω, ότι αναδεικνύει το θέμα της έλλειψης επικοινωνίας που λέγαμε πριν. Κρίσης πανικού. Βέβαια, σε μία ώρα εκπομπής, τι να πρωτοπρολάβεις και τι να πρωτοποιείς. Αυτά θέλει κανένα χρόνο περίπου, αλλά έτσι αδράξτε την ευκαιρία. Στο My Psychology μπείτε και διαβάστε αυτά τα σημαντικά θέματα. Ούτως ή άλλως είναι ένα site που έχει από άρθρα τόσο επιστημονικά, προκειμένου να αποσαφινιστούν κάποιοι όροι, αλλά και άρθρα για πιο καθημερινά θέματα. Θέματα που ίσως δεν τα ψάχνουμε τόσο πολύ και που ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Γιατί, ας πούμε, ζηλεύω, γιατί θέλω να εκδικηθώ, γιατί δεν κοιμάμαι καλά, οι σχέσεις μέσω Facebook. Μα αυτά θέλει ο κόσμος, γραμμένα σε απλή γλώσσα, να μπορέσει να καταλάβει, να τα εφαρμόσει στην πραγματική του ζωή. Ομολόγω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Επίσης, έχουμε συνεντεύξεις, τις οποίες κάνουμε, βιντεοσκοπούμε. Η πρώτη έχει ανέβει ήδη στο site. Θα ακολουθήσουν κι άλλες και documentaries. Και έχουμε και διάφορες ενδιαφέρουσες προτάσεις εκεί για διάφορα θέματα που κοιτάζουμε και μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο. Η Όλα, μιας και κινείς έτσι, το ένα σου πόδι είναι στα ασφαλιστικά και το άλλο στα ψυχολογικά. Τέλος πάντων, το μικρό ποδάρι έχεις στα ασφαλιστικά, αλλά δεν πειράζει. Έχεις μια έτσι πιο διευρυμένη εικόνα. Έχεις κάποια ιδέα, έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα μπορούσαν αυτοί οι δύο χώροι κάπως να συμπράξουν? Πέρα από αυτό που αναφέραμε πριν με τα καινούργια συμβόλαια που είναι εξειδικευμένο, είναι αφορά παθήσεις. Εννοείς εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας ή ως παροχή προς τον πελάτη? Μάλλον το δεύτερο. Γιατί μάλλον το δεύτερο? Γιατί το πρώτο, φαντάζομαι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπαίνουν στο ίδιο καζάνι και με όλες τις υπόλοιπες που αναφέραμε πριν από το διάλειμμά μας. Δηλαδή να μπορέσουν να ενισχύσουν το υπαλληλικό τους προσωπικό και τα προβλήματά τους. Δεν το λέω σαν επιχειρηματίας ή ασφαλιστική εταιρεία, αλλά αν η ψυχολογία μπορεί να συμπράξει με τον ασφαλιστικό κλάδο προκειμένου να παρέχουν στον κόσμο. Δηλαδή. Τι εννοώ, το να μπορέσει να βοηθήσει ένας ψυχολόγος μια ασφαλιστική εταιρεία να βγάλει ένα πρόγραμμα που να μπορεί να εφαρμοστεί. Ή να βοηθήσει την ασφαλιστική εταιρεία για να ενημερωθούν οι πελάτες σε σχέση με θέματα που μπορεί να επιβαρύνουν ένα συμβόλαιο. Δηλαδή, πάρα πολλές διαγνωστικές εξετάσεις εξαιτίας κρίσεων πανικού ή υποχονδρίασης.
Ναι, ένα θέμα. Απλώς τώρα πόσα χρόνια είχαμε θέμα με τις κρίσεις πανικού που δεν τις καλύπταν οι ασφαλιστικές. Γιατί ένιωθες άθλια, ναι, ναι, πήγες ναι, στο νοσοκομείο. Πολλές φορές ήταν σε πλακώνα τις εξετάσεις. Σε πανικού, ενώ έλεγε ο άλλος στην Θάγη ή ξέρω εγώ, ήταν κυρίως κρίσεις πανικού. Πάρα θα μπορούσε αυτό τηλεφωνικά να λυθεί. Δηλαδή εγώ... Θα μπορούσε να λυθεί τηλεφωνικά ή θα μπορούσε να υπάρξει μια τηλεφωνική υποστήριξη από ψυχολόγους, ακόμα και εκπαιδευόμενους ψυχολόγους, ναι, για να είναι πιο οικονομικό για μια ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να διακρίνουν ή να καθησυχάσουν. Γιατί, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού, η κρίση πανικού είναι ένα πάρα πολύ έντονο άγχος. Το διαφοροποιητικό στοιχείο της κρίσης πανικού με το έντονο άγχος είναι ότι ο άνθρωπος αυτός νομίζει ότι παθαίνει καρδιά, ότι πεθαίνει ή τρελαίνεται. Άρα είναι πολύ λογικό να πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Πολλά τέτοια περιστατικά έτσι είναι. Ναι, βέβαια, γι' αυτό δηλαδή, κοιτάμε. Νομίζω ότι τα εξωτερικά, από ό,τι θυμάμαι ιατρή και το συζητάμε την άλλη φορά, νομίζω ότι τα μικροεπισόδια υποτίθεται σε εισαγωγικά καρδιακού τύπου δεν ήταν τίποτα άλλο από μια αύξηση της πίεσης εκείνη τη στιγμή ή γιατί είχε κάποιο ψυχολογικό ή... Θα μπορούσε, λες, δηλαδή, έστω και τηλεφωνικά... Έστω και τηλεφωνικά, από τη στιγμή που σαν ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να έχει το φάκελο μέσω της μηχανογράφησης, ο άνθρωπος που μιλάει από το τηλέφωνο, να μπορεί να δει το φάκελο για να ξέρει από άποψη ιατρικού ιστορικού τι συμβαίνει, γιατί και εμένα ένας άνθρωπος, αν μου έρθει και μου πει πονάει η καρδιά μου, πρώτα θα τον στείλω για εξετάσεις και μετά, αφού δω ότι όλα είναι ok, τότε θα μπορέσω να δω αν είναι κάτι ψυχολογικό και τι είναι και να του κάνω ψυχοεκπαίδευση και θεραπεία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπάει τα τηλέφωνα σε μια ασφαλιστική εταιρεία, είναι ένας ψυχολόγος, σηκώνει το τηλέφωνο και μπορεί να δει το ιστορικό ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε και πριν 6 μήνες να κάνει καρδιολογικές εξετάσεις και ότι δεν είχε τίποτα, μπορεί να τον καλμάρει για να τον βοηθήσει ότι ξέρετε κάτι, αν νιώθετε έτσι και αύριο, πηγαίνετε. Σωστό, βλέπετε το ιατρικό ιστορικό πλέον. Και για να το επεκτείνω, αν κάποια στιγμή φτάσουμε στο σημείο του, πέρα από το αποτέλεσμα, δηλαδή αρρώστησα, έχω κάτι σοβαρό, μου δημιούργησε ψυχολογικό θέμα και προφανώς χρειάζομαι ψυχολόγο, φαντάζομαι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ήταν και σε προληπτικό επίπεδο πλέον. Σίγουρα. Δηλαδή να μπορούσε σε ένα πρόγραμμα έξω νοσοκομιακό, διαγνωστικό, προληπτικό. Που, σίγουρα. Έτσι, υπάρχει σίγουρα. Μια τάση. Εγώ, ας πούμε, το συζητάω πολύ έντονα με ασφαλιστικές εταιρείες. Περισσότερο γιατί έχω αυτή την ευαισθησία λόγω προσωπικής μου ιστορίας μαζί τους και μου αρέσει αυτός ο κλάδος. Ότι όσο ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να παρέχουν στα ομαδικά τους προγράμματα, δεν είναι τόσο εύκολο στα ατομικά. Στα ομαδικά τους προγράμματα, εκπαιδευτικές ενημερώσεις από ψυχολόγους. Αυτό θα ήταν και παροχή για τον ασφαλιζόμενο, αλλά και προληπτική κίνηση προς όφελος της ασφαλιστικής εταιρείας. Θα γλίτωνε μελλοντικά έξοδα, έτσι. Πλήθος εξετάσεων θα μπορούσε να κάνει κάποιος μη γνωρίζοντας αυτό που ακριβώς που λέγαμε πριν. Εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν ξέρω πόσο ακριβό θα ήταν αυτό. Καλά, ειδικά στα ομαδικά, συμφωνώ ότι θα ήταν τίποτα να το προσφέρει μια εταιρεία στους ασφαλισμένους της, γιατί ήδη έχει ένα πλήθος εξετάσεων που το πληρώνει. Σε ατομικό επίπεδο δεν ξέρω πόσο ακριβό είναι, γιατί δεν ξέρω πώς ελέγχεται. Πώς θα μπορούσε ένας πελάτης να πηγαίνει συνέχεια προληπτικά να κάνει επισκέψεις. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να στηριχτεί αυτό. Σε ψυχολόγο. Ναι, ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις. Νομίζω όλοι μας στον περίγυρό μας που. Βλέπεις ότι πιέζονται. Το είπαμε πριν στην αρχή της εκπομπής ότι δεν τον βλέπεις καλά, αλλά μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα την απόφαση αυτό που είπαμε να πάει να αρχίσει η θεραπεία του. Θα ήταν πάρα πολύ καλό βήμα, σαν Ηλίας μιλάω έτσι, να μπορούσε κάποιος να έχει μια πρόσβαση μέσω του ασφαλιστήριου συμβολέου του που το έχει επιλέξει για άλλους λόγους, ενδεχομένως, να μπορεί να πάει να δει έναν καταρτισμένο άνθρωπο και να τον βοηθήσει στο να του πει ότι αν έχει, δεν έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Σίγουρα. Και ίσως αυτό. Είναι και το κομμάτι που δεν έχουν προβλέψει σε σχέση με το ότι ανέφερε στην αρχή ότι πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν βάλει την παροχή του ψυχολόγου, αλλά μόνο σε περίπτωση που προκύψει κάτι από θέμα υγείας. Και σας είπα, είχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και δεν σας κρύβω ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο προϊόν, να μας ακούσει κάποια εταιρεία και να βγάλει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι θα ήταν τρομερό το κίνητρο, έτσι, ένας τρόπος προώθησης, ειδικά των εξωνοσοκομιακών πακέτων, ένας τρόπος πρόσβασης στα νοικοκυριά, ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ κόσμο.
Τώρα, αυτό που είπα και πριν, σε μία εκπομπή μονόρι, μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα τα θέματα. Οπότε, αυτό που θέλω να μας πεις είναι καταρχήν πού σε βρίσκουμε. Τι είναι, που βρίσκεται. Πού είναι το γραφείο σου, σε ποια περιοχή, σε ποιες περιοχές σου δραστηριοποιείσαι. Το γραφείο είναι στο κέντρο, είναι στο Μέγαρο Μουσικής, κοντά στην πλατεία Μαβίλη. Είναι Μιχαλακοπούλου 99. Λεπτομέρειες υπάρχουν και στο mypsychology.gr που μπορεί κάποιος να δει και το βιογραφικό αλλά και τρόπους επικοινωνίας, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email. Δραστηριοποιούμε κυρίως εκεί. Από εκεί και πέρα, αναλόγως όσον αφορά εταιρικά προγράμματα, δραστηριοποιούμε σε όλη την Αθήνα και όχι μόνο, αλλά και στην Ελλάδα, από εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι προγράμματα παρέμβασης. Όρεξη να έχεις. Ναι. Καλό κουράγιο. Επομένως, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωλία σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω σε μια άλλη μιλωτική εκπομπή να πιάσουμε έτσι περισσότερο τον παλμό του τι γίνεται και σε σχέση με το δικό μας αντικείμενο, το ασφαλιστικό. Από τη δικιά μας πλευρά θέλουμε να σας ευχηθούμε καλό μήνα για άλλη μια φορά. Χρόνια πολλά. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Την άλλη Πέμπτη πάλι 8 με 9 ασφαλιστικότητα TED. Από την Life Insurance. Life Insurance. Πέστε εσύ αυτά που τα ξέρεις. Κωνσταντίνη Πόλης 29. Εκεί τουλάχιστον μπορείτε να μας βρείτε. Και ναι, στο site μας newlifeinsurance.gr. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο από μένα και τον Ηλία. Και από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Από εμάς καλό βράδυ. Να περνάτε καλά.